Γεια σα και καλώ ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή πρώτη σα φορά εδώ, καλώ ήρθατε στην παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνατε κλικ σε αυτό το βίντεο, γιατί είναι ένα βίντεο με αγαπημένα προϊόντα. Έκανα ένα scroll down στα βίντεο των περασμένων εβδομάδων και είδα ότι έχω να ανεβάσω βίντεο με αγαπημένα από τον Ιούνιο. Οπότε σήμερα συγκέντρωσα τα πιο αγαπημένα μου προϊόντα που χρησιμοποιώ καθημερινά τον τελευταίο καιρό και θέλω να σα μιλήσω για αυτά και να τα μοιραστώ μαζί σα. Είμαι η Νάγια, εδώ σα μιλάω για όλα όσα αγαπώ, αυτή η σας φορά στο κανάλι, καλώς ήρθατε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί subscribe ή εγγραφή για να γραφτείτε σε αυτό γιατί με βοηθάει πάρα πάρα πολύ και φυσικά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Θα ξεκινήσω από την παλέτα που έχω φορέσει σήμερα στα μάτια μου και είναι αυτή εδώ η παλέτα από την NYX. Λέγεται NYX Ultimate, έχει 16 αποχρώσεις και είναι η απόχρωση Warm Neutrals. Λοιπόν, σε αυτήν όπως βλέπετε υπάρχουν ουδέτερες αποχρώσεις, θερμές αποχρώσεις, αλλά όχι και τόσο θερμές, δεν έχει δηλαδή το απόλυτο πορτοκαλί. Το πόσο μου τέριαξε εμένα με αυτά που φοράω σήμερα δεν λέγεται και πόσο ταιριάζει γενικότερα με αυτή την εποχή και με τα ρούχα που φοράω. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το pigment των συγκεκριμένων σκιών, θα τις ε, μερικές από αυτές. Βασικά θα σουατσάρω αυτές που έχω φορέσει σήμερα τις ε, δύο βασικές στο χέρι μου για να τις δείτε. Λοιπόν, έχω χρησιμοποιήσει αυτή εδώ στην εξωτερική γωνία του ματιού και για να δώσω βάθο και αυτή εδώ στο καπάκι στο κέντρο. Σήμερα αποφάσισα να προσπαθήσω να κάνω ένα hello eye και νομίζω ότι τα πήγα αρκετά καλά. Και αυτό το μακιγιάζ, αν σα αρέσει, θα το ανεβάσω και ω πλήρε tutorial. Να σα πω ότι ανεβάζω τώρα και mini tutorials στο Instagram μου, όπου αν δεν με ακολουθείτε, ακολουθήστε με τώρα at Nayapu, για να τα λέμε και από εκεί. Και συνήθω, έτσι το σκέφτομαι κάπω να το κάνω, θα είναι οι σύντομε των μεγάλων tutorials που θα ανεβάζω εδώ στο κανάλι ή μπορεί να είναι και ανεξάρτητα μονόλεπτα ε, tutorials εκεί. Φυσικά σας γράφω όλα τα προϊόντα και εκεί στην περιγραφή. Συνεχίζω με ακόμα μία παλέτα που χρησιμοποίησα τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι αυτή είχα χρησιμοποιήσει και για το μακιγιάζ των ματιών α, την περασμένη εβδομάδα. Εκεί όπου σα έκαναν εντύπωση τα πολύ έντονα μου. Εντάξει, σήμερα είναι καλύτερα, δεν είναι. Πείτε μου τη γνώμη σα στα σχόλια. Χρησιμοποίησα άλλο που made. Λοιπόν, η παλέτα αυτή είναι από Κίκο Μιλάνο. Επίση λατρεμένη. Φανταστικά χρώματα. Είναι από τη συλλογή του Σιλό στην Αμάλφη. Μα μεταφέρει ε, στο καλοκαίρι. Ε, λέγεται η συγκεκριμένη και όλα Μπουγκαμβίλ Μπαλκονί είναι η 02. Ένα λοιπόν ολάνθιστο μπαλκόνι μπορείτε να φανταστείτε με βουκανβίλιες. Εμένα μου κάνει και λίγο φθινόπωρο με αυτά εδώ τα πιο κοκκινό χρυσό πορτοκαλί χρώματα και θέλω και από αυτή να σας φουατσάρω και ένα ματ και ένα shimmer για να δείτε τι ωραία απόδοση που έχουν. Θα Σουατσάρω αυτές τις δύο, Μμ, πω πω και αυτή τη ωραία που θα πήγαινε σήμερα με την πλούσο που φοράω, βλέπετε τι εννοώ, έτσι, μιλάμε για φανταστική ποιότητα σκιών. Ε, Κίκο Μιλάνο ήρθαν πλέον και στην Ελλάδα, κατάστημα στο The Mall Athens, μπορείτε να τα βρείτε εκεί και επειδή ξέρω ότι δεν μπορείτε να τα δοκιμάσετε, γι' αυτό και σας σουατσάρω ε, μερικές από τις σκιές για να δείτε ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο και είναι καταπληκτικές. Θα μείνω στην Κίκο Μιλάνο και θα συνεχίσουμε με αυτό εδώ το Duo που είναι στην απόχρωση 01 BON MIN από την ίδια συλλογή Lost in Amalfi Και αυτό το χρησιμοποίησαμε στο προηγούμενο tutorial. Και έχω τρελαθεί ιδιαίτερα με το highlighter, παιδιά, γιατί βλέπετε την πιάνει η κάμερα, τη λάμψη αυτή. Και μετά με το bronzer, γιατί αυτό δεν είναι πάρα πολύ έντονο, αλλά την κάνει τη δουλίτσα του. Ε, τα σουατσάρω και αυτά εδώ στο χώρο που έχει μείνει λίγο στο χέρι μου. Αν και δεν φαίνονται, είναι αυτά τα οποία θα σου δώσουν την ωραία ε, μπρονζέ σκίαση που χρειάζεσαι για αυτή τη μεταβατική περίοδο που μας έχει φύγει και το μαύρισμα, και την ε, διακριτική λάμψη που χρειάζεσαι όταν δεν θέλεις ένα πολύ εκτυφλωτικό highlighter. Και αυτά ε, τα φοράω σήμερα στο πρόσωπό μου. Συνεχίζω με ακόμα μία παλέτα και είναι και τελευταία για σήμερα. Είναι και αυτή η παλέτα ματιών. Που χρησιμοποιούσα όλο μα όλο το καλοκαίρι. Είναι από την εταιρεία London Copyright, δεν την ήξερα, μου έστειλαν αυτά τα προϊόντα από το κατάστημα Living Cruelty Free, το οποίο είναι στο Μαρούσι. Ε, νομίζω μπορείτε να κάνετε και αγορές online, θα σας βάλω όλες τις λεπτομέρειες στην περιγραφή. Και η παλέτα λέγεται The Opera. Μπορείτε αν θέλετε να βγάλετε αυτέ τι σκιέ από τη θέση του και να τι αντικαταστήσετε με άλλε μονέ, αν θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σα σύνθεση για μια εκδρομή, ένα ταξίδι, για όπου θέλετε να πάτε τέλο πάντων. Εγώ, όπω βλέπετε, έχω τερματίσει σχεδόν αυτέ τι δύο, μου άρεσαν πάρα, πάρα πολύ. Ένα σουατσάρισμα θα το κάνω επίση και σε μια σήμερα που χρησιμοποίησα πολύ και σε μια ματ για να δείτε τις αποχρώσεις, δείτε εδώ φανταστικά χρώματα, θέλω και αυτή την ασημή, παιδιά, να δείτε γιατί <σκυρίζει> για ένα smokey uh, tutorial είναι πάρα πολύ ωραία απόχρωση και αυτή. Ε, καταπληκτική παλέτα, φοβερό pigment, σχεδόν καθόλου fallout σε όλες τις παλέτες που σας έδειξα. Δεν θα έχετε πρόβλημα δηλαδή να δημιουργήσετε uh, γρήγορα και εύκολα ένα ωραίο eye look. Πάω να καθαρίσω τα χέρια μου και επανέρχομαι. Επέστρεψα με καθαρά χέρια για περισσότερε φότσε και δεν μπορώ να ξεπεράσω το πόσο τέλειο έχει βγει αυτό το κραγιόν σε συνδυασμό με αυτή την μπλούζα. Παιδιά, έχω τρελαθεί. Τέτοιο μάτσι μάτσι δηλαδή δεν μου έχει ξανασυμβεί. Και έχω λατρέψει και τη φόρμουλα και του μολυβιού αλλά και των κραγιών τη Ανίτα Μπραντ Την ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έστειλε τι αποχρώσει που διάλεξα. Αυτή εδώ είναι η Plum και μάλιστα μου πρότεινα να τη δοκιμάσω και είχαν πάρα πολύ δίκιο. Είναι και η απόχρωση που φοράω. Είναι πολύ βελούδινα και κρεμόδια αυτά τα κραγιόν αλλά και τα μολύβια τα μολύβια τα κάνουν να είναι πιο σταθερά φυσικά αν τα χρησιμοποιήσετε ως περίγραμμα και γεμίσετε και λίγο τα χείλη σας αλλά και τα κραγιόν παρόλο που δεν είναι ματ είναι αρκετά σταθερά παρόλα αυτά δηλαδή ε, μένει ένα χρώμα ε, στα χείλη σας ακόμα και όταν περάσει η ώρα και δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, μάλλον σβήνει το χρώμα πολύ ομοιόμορφα, χωρίς να σας αφήνει ε, σημάδια εδώ και εκεί. Αυτό λοιπόν το χρώμα εγώ το λάτρεψα, όπως επίση και τα νου της, ε, και τη φόρμουλα. Θέλω να μιλήσω και για άλλα προϊόντα χιλιών και θα πάω στην αγαπημένη Νίξ και θα μιλήσω για αυτό εδώ τον συνδυασμό, τον οποίο εγώ δεν θα ήξερα να τον κάνω, αλλά η υπάλληλο του κατάστημα στο μοναστηράκι με βοήθησε πάρα, πάρα πολύ. Στο μοναστηράκι είπα... Όχι, στο Σύνταγμα ήθελα να πω. Λοιπόν, με βοήθησε πάρα πολύ γιατί ήθελα έναν νουντ ωραίο συνδυασμό και μου αρέσουν πολύ και αυτά εδώ τα soft matte lip creams, τα οποία συνήθως έχουν ονόματα πόλεων αν δεν κάνω λάθος, όλα ε, και είναι matte αλλά δεν μου ξηραίνουν τα χείλη. Αγόρασα λοιπόν την απόχρωση κάμπο της προάλλες την οποία δεν έχω σταματήσει να φοράω στην καθημερινότητά μου και τα πρωινά. Μισό λεπτό να σας τη σουατσάρω σωστά στο χέρι μου Σε συνδυασμό με αυτό το μολύβι που μου είπε να πάρω η κοπέλα ως περίγραμμα Και είναι το κόφι αν δεν κάνω λάθος Ναι ναι αυτό είναι Λοιπόν αυτά τα δύο κάνουν παιδιά ένα φανταστικό συνδυασμό Και πιστέψτε με αν σας αρέσουν τα νουτ χίλι θα το βολευτείτε πάρα πάρα πολύ Επίση, επίσης θέλω να μιλήσω για ένα lip gloss και ένα μολύβι Δεν είχα ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ προϊόντα χιλιών από την Charlotte Tilbury Και αυτά τα δύο αποφάσισα να τα δοκιμάσω τον τελευταίο καιρό Τα πήρα από το Cult Beauty Πήρα φυσικά το κλασικό το μολύβι, το Pillow Talk Αυτή την απόχρωση που λένε ότι είναι και αυτή που πλησιάζει περισσότερο στο φυσικό χρώμα των χιλιών μας Και δεν λένε ψέματα, θα το σπατάρω από την άλλη μεριά για να μην μπερδευτούμε Λοιπόν, Μπορείτε να γεμίσετε τα χείλη σας με αυτό το μολύβι, να κάνετε περίγραμμα και overline και κανείς να μην καταλάβει τίποτα. Και μπορείτε μετά να χρησιμοποιήσετε άλλη απόχρωση, γιατί αυτή δεν ταιριάζει με αυτό το χρώμα. Αυτό εδώ το gloss, το οποίο έχει μία μυρωδιά Mm, λίγο πιπεράτι και σου δίνει αυτή την αίσθηση του γαργαλήματος στα χείλη, χωρίς να σε καίει όμως τρομερά, αλλά νιώθεις ότι σου δίνει αυτό το plumping effect, τα κάνει δηλαδή να φαίνονται λίγο πιο μεγάλα, λόγω της γυαλάδας κυρίως που δίνει και το λάτρεψα. Η απόχρωση σε αυτό είναι η Peachy αν δεν κάνω λάθο. Και τελευταίο προϊόν για τα χείλη που θέλω να σα δείξω για σήμερα είναι αυτό εδώ. Είναι ένα από τα lip balm που κυκλοφόρησε ο Κορέ. Μπορείτε να τα βρείτε και ε, χωρίς χωρί χρώμα και με χρώμα. Και κυκλοφορεί και ένα χωρί χρώμα με SPF επίση. Το συγκεκριμένο έχει χρώμα. Είναι η απόχρωση Mediterranean Grape και είναι η αγαπημένη μου. Επίση το φοράω σχεδόν σε καθημερινή βάση. Όταν πηγαίνω γυμναστήριο, κυρίω που δεν θέλω να βαφτώ πολύ και να βάλω τον χρώμα στα χείλη μου, χρησιμοποιώ αυτό εδώ που είναι πάρα πολύ φυσικό και πάρα πολύ και μυρίζει και φανταστικά το καθένα έχει διαφορετική μυρωδιά. Και θα μείνω στο μακιγιάζ γιατί θέλω να σας μιλήσω για το Glow Play Blush από την MAC, ένα προϊόν που έχει μια πολύ ιδιαίτερη φόρμουλα και ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό να δοκιμάσω. Δυστυχώς το πρώτο που παρήγγειλα ήρθε σπασμένο, σε αυτό το σημείο όμως θέλω να εκθιάσω το Customer Care της MAC γιατί ε, τους του έστειλα ένα mail, του είπα τι έγινε, επικοινώνησαν πολύ γρήγορα μαζί μου μέσα σε μερικέ μέρε και φρόντισαν να μου στείλουν μια νέα απόχρωση. Αυτή δεν είναι η πρώτη που είχα παραγγείλει, δυστυχώ βγήκε sold out αλλά πήρα την απόχρωση grant και δεν το μετάνιωσα καθόλου. Ε, αυτό λοιπόν είναι σαν... Ε, πώς να το περιγράψω... Τι θέλεις? Ξέρω ότι θέλει να σας πει ένα γεια και θέλει βασικά να κάτσει αγκαλιά τώρα αλλά δεν <laughs> μπορώ να τον έχω αγκαλιά όλη μέρα, μπορώ! Μερλινάκο, όλα καλά! Ναι, νομίζω ότι βολεύτηκε. Έλεγα λοιπόν για τη φόρμουλα του Glow Play Blush ότι είναι παιδιά σαν πλαστελίνι, ένα μαλακό πράγμα, ένα πουδρένιο πράγμα που παρόλο που σου δίνει την αίσθηση κρέμας όταν ε, βάζεις το δαχτυλό σου μέσα, μετά γίνεται πολύ πουδρένιο και έχει φανταστική απόδοση χρώματος επίσης. Δείτε εδώ, δείτε το χρώμα συγκλονιστικό, το φοράω και αυτό σήμερα στο πρόσωπό μου, δεν θα μπορούσα άλλωστε να μην το φορέσω και νομίζω ότι θα αγοράσω και άλλες αποχρώσεις από το συγκεκριμένο προϊόν γιατί δεν χρειάζεται καν να το σετάρεις με πούδρα από πάνω, δεν τονίζει τις ατέλειες της επιδερμίδας, είναι πραγματικά ένα, δεν ξέρω, πρωτοποριακό και πολύ πολύ εντυπωσιακό προϊόν. Και συνεχίζω με λίγο μακιγιάζ ακόμη για να σας μιλήσω για τη μάσκαρα που φοράω σήμερα και την φορούσα νομίζω και στο προηγούμενο μακιγιάζ, είναι από Honest Beauty, είναι αυτό το διπλό προϊόν το οποίο από τη μία έχει το primer και από την άλλη έχει την μάσκαρα. Δύο βήματα λοιπόν, τα οποία εντάξει δεν σα παίρνουν και τόσο πολύ ώρα και αξίζει τον κόπο γιατί μου δίνει και την καμπυλότητα που θέλω και τον όγκο και το μάκρο στι βλεφαρίδε. Βασικά δεν δίνει το πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα του βραδινού μακιγιάζ. Αν θέλετε, δηλαδή, μία over the top υπερβολική μάσκαρα, αυτή δεν είναι αυτή που ψάχνετε, αλλά δίνει ένα πολύ ωραίο φυσικό αποτέλεσμα και αναδεικνύει τι βλεφαρίδε σα. Εμένα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Τελευταίο προϊόν μακιγιάς για σήμερα είναι αυτή εδώ η κρέμα με χρώμα από την Laura Mercier, επίσης σας έχω μιλήσει για αυτήν εδώ και έχουμε κάνει και ολόκληρο βίντεο στο οποίο σας έχω δείξει πώς μπορείτε να αποκτήσετε την αψεγάδια στην επιδερμίδα σύμφωνα με τα βήματα που προτείνει η Laura Mercier και τα προϊόντα φυσικά που μας προτείνει να χρησιμοποιήσουμε. Εγώ από όλα αυτά τα προϊόντα έχω πιο πολύ αυτή την κρέμα που έχει και SPF 30. Ε, και ε, μου δίνει αυτό τον υπέροχο καμβά δεν ξέρω πώς να το περιγράψω χωρίς να κάνει υψηλή κάλυψη βέβαια είναι απλά μια κρέμα με χρώμα για μια απαλή κάλυψη και δίνει μια ομοιομορφία στην επιδερμίδα αλλά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ θα συνεχίσω και θα σας μιλήσω για τον κόρε ο οποίος κυκλοφόρησε 5 καταπληκτικά νέα αρώματα. Βασικά τα τρία έχω στα χέρια μου και τα τρία έχω δοκιμάσει. Αυτό που ερωτεύτηκα όμως από τα τρία ήταν αυτό που το λες unisex, το λες και αντρικό. Εγώ θα το πω unisex γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να το φοράω και η ίδια. Λοιπόν, έχει, λέει, ε, ξύλο, αλάτι και φρέσκο νερό, αυτή την αίσθηση μάλλον σου δίνει, ε, λέγεται Oceanic Amber, θα σας διαβάζω εδώ από τις σημειώσεις μου, το ονομάζουν μερική ανδρικό άρωμα με την νότα, έχει κάρδαμο, κεχριμπάρι και, και μέντα, το κεχριμπάρι είναι πρωταγωνιστικό και είναι από τα συστατικά που εγώ ψάχνω πολύ. Ah, στα αρώματά μου. Λοιπόν, είχα γράψει στο Instagram ότι είναι το άρωμα που θέλει να φοράει τα γόρι σου για να του το κλέβει στι μέρε που νιώθει πιο τολμηρή και ακριβώ έτσι νιώθω και εγώ. Το έχω ε, στο μπάνιο μου και το φοράω αρκετά συχνά από τότε που το απέκτησα. Οπότε σας προτείνω να το τολμήσετε αν σας αρέσουν αυτοί, αυτές οι μυρωδιές, αυτά τα συστατικά, στα αρώματα. Και επίσης έχω ένα tip να σας δώσω. Υπάρχει ένα site το οποίο λέγεται fragrantica.gr στο οποίο εγώ μπαίνω πολύ συχνά για να συγκρίνω τα αρώματα μεταξύ τους, αυτά που έχω, αυτά που ξέρω ότι μου αρέσουν και να μου δώσει προτάσεις και για κάποια άλλα που θέλω ενδεχομένως να αγοράσω και δεν μπορώ να τα δοκιμάσω, οπότε μπείτε και τσεκάρετε τι συστατικά σας αρέσουν περισσότερο και νομίζω ότι θα σας βοηθήσει πολύ στο να καταλήξετε. Ένα άλλο άρωμα που φοράω τον τελευταίο καιρό είναι αυτό εδώ το μικρούλι, το οποίο μου το έστειλαν σε αυτή τη μήνυση συσκευασία για να το δοκιμάσω και πραγματικά το ερωτεύτηκα. Λέγεται Water Lily Cologne, είναι από Joe Malone και θέλω να σας πω ότι η νότες κορυφής είναι λέει νερόλι, στη μέση έχει νούφαρα και για σαμπάκ και στη βάση λευκό μόσχο. Αυτό παιδιά... Είναι ένα πρωινό άρωμα για μένα, ένα άρωμα το οποίο σου φέρνει μια αίσθηση άνοιξη, δροσιά, φρεσκάδα όλη μέρα και μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ. Σίγουρα θα αγοράσω και το μεγάλο μέγεθο όταν μου τελειώσει. Επειδή είναι βέβαια τόσο μικρό, το έχω συνέχεια μαζί μου και συνέχεια ψεκάζομαι. Επίση μου άρεσε πάρα πολύ το Lavender and musk, Αυτό δεν ξέρω αν κυκλοφορεί πια ή αν ήταν μέρο συλλεκτική έκδοση. Αυτό είναι ένα mist το οποίο το ψεκάζει στο μαξιλάρι σου. Έχει λεβάντα και mask. Θυμάστε που όταν ήμασταν μικρέ. Φορούσαμε όλε το white mask και είχαμε φάει ένα τέτοιο κόλλημα. Λοιπόν, αυτό ο συνδυασμό έχει mask μέσα, αλλά έχει και τη λεβάντα και είναι υπερχαλαρωτικό. Κάθε φορά που το ψεκάζω στο μαξιλάρι μου, γιατί δεν το θυμάμαι και κάθε βράδυ, μην νομίζετε. Κάποιε φορέ με παίρνει ύπνο έτσι, κοιμάμαι 10 φορέ καλύτερα. Και το λατρεβώ. Τα δύο τελευταία προϊόντα για τα οποία θέλω να σα μιλήσω σήμερα έχουν να κάνουν το ένα με μαλλιά, το άλλο με περιπέσει τη επιδερμίδα. Α μιλήσουμε για την αβέντα για ακόμη μια φορά, την οποία ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ και υπάρχει πολύ καλό λόγο γι' αυτό, γιατί ε, τα προϊόντα τη έχουν πολύ, πολύ καθαρέ συνθέσει. Οι συσκευασίε σέβονται το περιβάλλον. Γενικά ο τρόπο που κατασκευάζονται και η όλη φιλοσοφία πίσω από το μπράντ είναι κάτι που μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ. Και κυκλοφόρησαν λοιπόν αυτήν εδώ. Την νέα σειρά Botanical Repair η οποία επανορθώνει φυσικά την τρίχα. Βλέπετε τα μαλλιά μου, τι συγκλονιστικά που είναι, κουρεύτηκα by the way κιόλα. Ε, και έκανα και ένα χρώμα και έκανα και τη θεραπεία Botanical Repair στο κομμωτήριο Αβέντα Τεό στη γλεφάδα. Και παιδιά,. Ε, βλέπω ότι τα μαλλιά μου είναι πιο ενδατωμένα, πιο υγιή, πιο γερά, πιο λεία, όπως βλέπετε το φριζάρισμα έχει φύγει και επιδέχονται και περισσότερο το styling, δηλαδή περνάω την πρέσα από πάνω και σε δευτερόλεπτα έχουν πάει εκεί ακριβώς που θέλω, στη θέση τους, χωρίς να χρειάζεται να τα ψήνω μια ώρα και μου κρατάει και όλα στο οποίο styling κάνω. Το συγκεκριμένο προϊόν, για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα, είναι το Strengthening live in Treatment. Λοιπόν, αυτό το χρησιμοποιώ σε νοπά μαλλιά όταν ε, τελειώνω ε, το μπάνιο μου, έχω βάλει δηλαδή σαμπουάν και μαλακτικό από την ίδια σειρά και βάζω λοιπόν μια μικρή ποσότητα τόση δά σε όλα τα μαλλιά από το συγκεκριμένο προϊόν και αμέσως μετά περνάω στο styling και πραγματικά βλέπω ότι κάνει την μεγαλύτερη διαφορά από όσα προϊόντα θερμοπροστατευτικά και προ styling έχω χρησιμοποιήσει τον τελευταίο καιρό. Και τέλος θέλω να σας μιλήσω για αυτό εδώ το Jade Roller. Το έβλεπα εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό στα κανάλια διάφορων beauty gurus και όλες έλεγαν ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να κάνεις γυμναστική στο πρόσωπό σου. Είναι και αυτό μία μέθοδος αντιγύρανση, αλλά και πολύ ωραίο τρόπος για να ισχωρούν καλύτερα τα προϊόντα που βάζει το πρόσωπό σου. Λοιπόν, απαλλασσόμαστε από τα πριξίματα, από τι κατακρατήσει που μπορεί να υπάρχουν ε, και είναι από την εταιρεία Herbivore, το συγκεκριμένο που έχω πάρει, το τσίκι τσίκι που ακούτε, αν το ακούτε, είναι ο Μέρλιν που παίζει με ένα στυλό αυτή τη φορά και όχι με τα πινέλα μου. Λοιπόν, και το χρησιμοποιούμε με τον εξή τρόπο, αυτό εδώ είναι για την περιοχή των ματιών από τα μέσα προ τα έξω λοιπόν, κάνουμε αυτή εδώ την κίνηση, απαλά-απαλά γιατί η ευαίσθητη περιοχή των ματιών δεν θέλει πολύ πίεση, αφού έχουμε βάλει την κρέμα μα ή κάποιο πιο λιπαρό προϊόν όπως κάποιο έλαιο στο πρόσωπό μας και πάντα δουλεύουμε προς τα έξω, εδώ προς τα πάνω και εδώ προς τα έξω και όταν ολοκληρώσουμε παίρνουμε όλες αυτές τις τοξίνες που έχουν μαζευτεί εδώ στην περίμετρο του προσώπου και τις κατεβάζουμε στους λεμφαδένες για να αποτοξινωθεί το πρόσωπό μας και να ενισχύσουμε και την κυκλοφορία του αίματος. Αυτά έχω μάθει προς το παρόν. Αν θέλετε τώρα περισσότερες λεπτομέρειες στο πώς το χρησιμοποιούμε ε, και για όλα τα ωφέλη που μας προσφέρει το Jade Roller, αφήστε μου ένα σχόλιο και θα χαρώ πάρα πολύ να το ψάξω περισσότερο το θέμα και να σας πω όλες τις πληροφορίες που θέλετε. Λοιπόν, θέλω να σας πω επίσης πριν φύγω, μιας και ολοκληρώσαμε τα προϊόντα, ότι την επόμενη Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή μάλλον που μας έρχεται, θα είμαι live σε κάποιο κατάστημα καλλιτικών, δεν μπορώ να πω περισσότερα ακόμα, αλλά η αποκάλυψη θα γίνει στο Instagram μου την Τρίτη. Θα σας αποκαλύψω λοιπόν πού θα είμαι και με ποιο καταπληκτικό προϊόν ομορφιάς θα βρίσκομαι παρέα και με την αισθητικό λοιπόν θα φροντίσουμε να σας λύσουμε τις απορίες που μπορεί να έχετε για το συγκεκριμένο προϊόν και την εφαρμογή του. Και σα έχω και μια τεράστια έκπληξη επίση εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, οπότε, ακολουθήστε με στο Instagram αν δεν το κάνετε ήδη. Ατνα για Γιατί εκεί συμβαίνουν πολλά πράγματα τα οποία είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε να χάσετε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σα άρεσε και να το μοιραστείτε και με του φίλου σα. Φιλιά, πάρα πολλά! Και θα σα δω στο επόμενο. Bye-bye.